Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουμε το Δήμαρχο του Τάπο Springs, Ελληνοαμερικανό, Χρυσόστομο Αλαχούζο, που θα μας πει δύο λόγια σχετικά για το Τάπο Springs, εν συντομία, και για το κορονοϊό, εδώ στο Tampa Bay Area. Χαίρετε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Φωνή των Ελλήνων, το κανάλι το οποίο μας δίνει την ευκαιρία για να επικοινωνήσουμε με την Ελλάδα, με τους Έλληνες της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Εκ μέρους της πόλεως του Tarpon Springs και τους κατοίκους του Tarpon Springs, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες να είναι πάντα υγιείς και να προσέχουν. Όσο για τον κορονοϊό, όπως παντού, υπάρχει και εδώ βέβαια, αλλά είναι επί έλεγχο. Έχουμε κρούσματα τα οποία βέβαια παίρνουμε τα μέτρα προστασίας και αυτή τη στιγμή μόνο 13 αρρώστοι υπάρχουν στο νοσοκομείο του Tarpon Springs, όπου εκεί υπάρχουν τα μέσα για την περίθαλψη των ανθρώπων αυτών. Αυτά τα λίγα θέλω να πω για τον κορονοϊό. Όσο για την οικονομία εδώ της πόλεως, αυξήνεται καθημερινώς. Η οικονομία του Δήμου είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω σε 1-2 μήνες θα ξεφύγουμε όλους διόλου από αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο. Σας ευχαριστώ όλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρελάσεως. Όπως βλέπετε γίνεται μεγάλη παρελάση εδώ πέρα κάθε χρόνο. Τώρα πέρυσι δεν έγινε, εφέτος 50-50 να γίνει να μην γίνει παρελάση. Αλλά βλέπετε μερικά πλάνα από την προπερσινή παρέλαση. Είναι ο Κωνσταντίνος Ισόης, ο πρόεδρος παρελάσεως και πρώην πρόεδρος της Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Κώστα, πες μας σε παρακαλώ, σαν που είσαι στα μέσα και στα έξω στο χωριό, πώς βλέπεις εδώ πέρα το χωριό με την κορώνα που ενδιαφέρεσαι να μάθουμε? Καλημέρα σας, καταρχάς. Εδώ σας μιλάω τώρα από την ηλιόλουστη Φλόριδα. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Η κορώνα είναι κάπως επικίνδυνη, διότι εδώ δεν έχουμε στο Tarpon Springs πολλά κρούσματα κορώνας, αλλά σε όλη την Αμερική ακούγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ότι υπάρχουν αρκετά αυξημένοι αριθμοί και είναι επικίνδυνο. Πέρα λίγο-λίγο με την ημέρα, με τον χρόνο, κατά διαστήματα αρχίζουν και γίνονται καλύτερα τα πράγματα και από ό,τι πληροφορηθήκαμε έχει βγει και ένα καινούργιο φάρμακο το οποίο είναι 100 χρόνια πριν, ένα χαπάκι, και το έχουν πάρει και αρκετοί εδώ και από την Ελλάδα και έχουν δει αποτελέσματα. Τώρα ο Θεός να είναι μαζί μας. Όσον αφορά και την παρέλαση, εδώ κάνουμε την παρέλαση για 30 χρόνια και αρχίζει σε αυτή η επιτροπή και είμαι ο πρόεδρος της για αρκετά χρόνια, μπορώ να σου πω πάνω από 15 χρόνια, όχι συνέχεια, με διαστάσει. Εδώ έχει πολύ ελληνισμό, είναι η καρδιά του ελληνισμού εδώ στη Φλόριδα. Έχουμε πολλούς συλλόγους, έχουμε πολλούς Έλληνες και εδώ ας πούμε διατηρούμε τα ήθη και έθιμα της Ελλάδος. Γι' αυτό είναι κάτι ας πούμε το αξιοσέβαστο και το πολύ δύσκολο έξω στην ομογένεια να συντηρείς ας πούμε τα ήθη και να τα κρατάς όπως μας τα έχουν διδάξει οι προγονείς μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι δασκάλοι μας και όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι. Φέτος, όσον αφορά για το θέμα της παρελάσεως, έχουμε υποβάλει την αίτηση, ότι διαφορά μέχρι στιγμής η αίτηση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω της ασθένειας του κορονοϊού. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι όλα θα τακτοποιηθούν και ίσως, αν τα πράγματα πάνε καλά, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή αν δεν το κάνουμε, ωραία, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρουμε extension, αν μας επιτρέπει η πολιτεία, αντί να γίνει η παρέλαση τον Μάρτιο, που είναι καθορισμένη η ημερομηνία 21 Μαρτίου, να το κάνουμε τον Απρίλιο ή να το κάνουμε τον Μάιο. Όλα αυτά θα δούμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά να είστε υγιείς και πάλι θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιοδία μας στο ελληνικό χωριό, το χωριό των Σφουγγαράδων. Εδώ βλέπουμε το καίκι του Αγίου Νικολάου. Και έχουμε ένα ομογενή να μας πει το όνομά του, είναι από το Λακόνι Ξάν. Θα μας πει ακριβώς το όνομά του, από πού είναι, από την Ελλάδα και τι ακριβώς κάνει εδώ στη Φλόριδα. Γεια σας σε όλους στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε εδώ στο Tarpon Springs, στο Φλόριδα, σε ένα πολύ όμορφο Greek community, by Άγγελος. Το όνομά μου είναι Χριστόφορος, είμαι Έλληνας. Ζω, εργάζομαι και εισάγω
μόνο authentic Greek products στο Αμερικά. Laconic Sun, ο γνωστός λακωνικός ήλιος, ήρθε στην Αμερική. Είναι το γνήσιο ελληνικό προϊόν που αγαπήσανε οι Ελληνοαμερικάνοι και οι Αμερικάνοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς πάει η δουλειά με το coronavirus? Όπως γνωρίζουμε, να πω δυστυχώς, unfortunately, δεν θέλω, αλλά είναι τα πράγματα δύσκολα για τις επιχειρήσεις, για τις business, για τα imports, για τα products, αλλά βλέπω ότι οι άνθρωποι πιστεύουν και ελπίζουν ότι όλα είναι καλά, και όντως είναι όλα καλά. Απλώς θέλει την προσοχή του. Πιστεύω αυτό είναι για κάθε pandemic, για κάθε περίπτωση, για κάθε case της ζωής μας. Η Σοζάνα είναι εδώ, δουλεύει σε εστιατόριο στο Τάπος Πρινς. Πάντα έχουν special, το μάμα σου λέει, αυτή η κουζίνα, μπράβο, ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία φαγητά. Πάρα πολύ ωραία φαγητά, παστίτσα, τα πάντα. Έχετε και μπουζουκάκια και τα πάντα. Για πες τώρα κάτι. Εσύ που είσαι εδώ στον δρόμο. Εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ. Χιλιάδες κόσμος περνάνε. Δεν βλέπω κανένα φοράει μάσκα, γιατί? Ναι, ο κόσμος φοράνε μάσκες στη ρέστα. Μα όλοι που βλέπω τώρα μέχρι τώρα κανένας δεν φοράει. Αλλά έξω στον δρόμο μερικοί φοράνε, μερικοί δεν φοράνε. Αλλά εμείς πάντα, άμα μιλάμε με τον κόσμο, κρατάμε τα 6 πόδια για να είμαστε πιο ασφαλείς. Δεν μου λες τώρα, πώς θα βλέπεις την business? Έχουν πέσει, έχουν ανέβει, πάνε καλά? Η δουλειά δεν υπάρχει. Η δουλειά είναι Σαββατοκύριακο που έχουμε λίγο δουλειά. Δεν είναι σαν τα 19-18, είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Το 20 και 21 δεν έχουμε δουλειά. Η δουλειά έχει πέσει πάρα πολύ για όλα το κόσμο εδώ στο Τάρκο. Για τα μαγαζιά, για τα ρέστοραν, όλο το κόσμο πονάει, δεν έχουμε δουλειά. Ωραία. Να περνάς καλά, γεια σου. Περνά πάρα πολύ καλά, Άγγελε, σε αγαπάμε πολύ, να προσέχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε εδώ, είναι το παλιό Spong Exchange και είναι η ονομασία αυτή που είχε παλιά. Εδώ οι σφουγγαράδες που βλέπουμε απέναντι φέρνουν τα σφουγγάρια, τα φέρνανε εδώ στην πλατεία, βλέπω και το καΐκι απέναντι, τα είχαν όλα και γινόταν action. Και όταν περισσεύαν τα σφουγγάρια, τα βάζανε στα κελιά τους. Και είναι στα κελιά αυτά. Έτσι δεν είναι? Στα κελιά, για σφουγγάρια. Και να πάμε και μέσα να δούμε ακριβώς. Κοιτάξτε τι ωραία εδώ πέρα. Τα σφουγγάρια εδώ πέρα είναι όλα μικρά, μεγάλα, όλων των ειδών. Και σουβενίρς. Βεβαίως σήμερα όλα έχουν γίνει σουβενίρς. Κοίτα τι ωραία πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι ο ιδιοκτήτης. Έλα μεγάλη μου, πες μου δύο λόγια. Πού είσαι? Α, εδώ είναι και η στολή του σφουγγαρά, παλιά. Παλιά, αυτή είναι παλιά στολή του σφουγγαρά, ε. Για πες μου κάτι. Πώς πάνε οι δουλειές τώρα με το κορονοϊό, εδώ με τα σφουγγάρια? Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεν είναι όπως ήταν πρώτα, αλλά προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι δύσκολη η κερία, αλλά προσπαθούμε. Ναι, εσύ μόνο σφουγγάρια πολλά. Σφουγγάρια, κοχύλια, κοράλια. Κοράλια, τέτοια πράγματα. Εδώ είναι έτσι μια ωραία αυθεντική ιστορία είναι για το Τάπος Πρινς. Εδώ είναι ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδωνας, τότε που είχε έρθει. Καλός Αρχιεπίσκοπος, και πού είναι? Εδώ είναι το, okay, το αυθεντικό, το σκάφο. Α, εδώ είναι το αυθεντικό που φαράγανε σφουγγαράδες, ξέρετε. Please don't touch, μην το αγγίζετε. Και αυτό κάνει 1900 δολάρια. Όχι, είναι η χρονολογία. Α, αυτό είναι η χρονολογία το 1905. Από τότε, κοιτάξτε τι χρησιμοποιούσαν οι σφουγγαράδες. Έχουν βγάλει και βίντεο, το οποίο το βλέπουμε εδώ πέρα, και το ιστορικό του Τάπος Πρινς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έρχονται όλοι εδώ πέρα οι σφουγγαράδες, οι τουρίστες, και αγοράζουν πράγματα. Ωραία, λοιπόν, το όνομά σου, σε παρακαλώ. Γκίκας Σκορδάς. Γεια σου, Γκίκα. Α, να, εδώ. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτό είναι το 1919. Η πλατεία. Εδώ. Ακριβώς. Παλιά φωτογραφία. Κουβεντιάζουμε για μεγάλη ιστορία του Τάπος Πρινς με τα σφουγγάρια. Εδώ είναι άλλη φωτογραφία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει πολύ. Βρήκαμε κάτι ωραίες φωτογραφίες εδώ. Κοιτάξτε. Όλοι αυτοί είναι καλοί. Το 1905 είχε 6.000 καλύμνες. Και μαζί ήταν και Σαμιώτες, ήταν και Χαλκίτες και πολλοί άλλοι. Αλλά εδώ είχε έρθει πρώτος ο Κόκορης, μαζί με ένα κεφαλονίδι τον Αλεσανδράτο. Ο Αλεσανδράτος ήταν στο εμπόριο και ο Κόκορης στο εμπόριο. Και αυτοί φέρανε, προφανώς ο Κόκορης, τους σφουγγαράδες, και εδώ και τα σφουγγάρια. Το κάθε σφουγγάρι πωλείται για 8 δολάρια. Ωραία λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι, είμαι στο Ελλάς του Έστρωτ, στην περιοδία μας στο ελληνικό χωριό Τάφος Πλής για τον Περγίνα TV. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά μας τον γενικό μάνετζερ, τον Μανώλη. Γνωστός γιατί έχει παρουσιαστεί και σε αμερικάνικα κανάλια, το ξέρει όλη η Αμερική. Και το εστιατόριο αυτό είναι εξακουστό ιδιοκτήσεις με τα παιδιά του, ο Μπάμπης Κατρουλιώτης, για πάρα πολλές δεκαετίες. Και πάει πάρα πολύ καλά το εστιατόριο. Λοιπόν, πες μου, Μανώλη, πώς πάτε εδώ πέρα στο εστιατόριο? Πάμε, μια χαρά πάμε, δόξα τω Θεώ, αλλά έχουμε, πάμε με το πρωτοκόλλο του CDC να δούμε να κάνουμε αυτό που μας λένε να κάνουμε. Αλλά όπως βλέπω εδώ πέρα, ο κόσμος έρχεται. Έρχεται ο κόσμος. Έχουμε ανοιχτό αέρα, κάνουμε το sanitize τα τραπέζια κάθε φορά που μπαίνουν μέσα οι πελάτες, κάθε φορά που φεύγουν το πρωί. Έχουμε ένα μηχάνημα που κάνουμε το fogging, πώς λέμε το fogging. Καθαρίζει τα πάντα. Καθαρίζουμε τα πάντα. Πρωί και το βράδυ ξανά, όλο το μαγαζί, όλα τα τραπέζια, καθίσματα, έχουμε sanitize. Ωραία. Με την υπόθεση του κορονοϊού, οι επιχειρήσεις έχουν πέσει κάτω, είναι ήπιες, πάνε... Έχουν πέσει, αλλά λόγω αυτό που έχουν ειδικό μια φοβία, η Φλόριδα είναι ανοιχτή 100% και κατεβαίνουν στη Φλόριδα οι ανθρώποι για να πάρουν και το φρέσκο αέρα, να πούνε έξω, να σε σκάσουν λιγάκι. Έρχονται και να βρουν και καλό φαΐ, καθαρό μαγαζί, είμαστε καθαροί. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να είμαστε καθαροί, παίρνουμε τα χέρια μας, όλοι μας, πίσω του μαγαζί. Και όλοι οι σερβιτόροι, όπως και εσύ, φοράτε τις μάσκες. Μάλιστα. Μάσκες, κάποια εκεί που χρειάζονται και να παίρνουν τα χέρια τους τόσο πολύ. Πολύ. Μάλιστα. Έγινε, Μανολάκη, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Για ποιο μέρος της Ελλάδος είσαι? Καβάλα. Ο Καβαλιώτης, από, ωραία. Και πάει το Περγίνα TV. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι, είδες, εκεί πάει το Περγίνα TV, ναι. Εκεί μας βλέπουν τώρα, στο Περγίνα TV. Ναι. Για πες μου, σε παρακαλώ, πόσα χρόνια έχεις στην Αμερική? Στην Αμερική έχω το 78. Το 78, ε. Ναι. Α, ωραία. Και τι δουλειά έκανες? Και τώρα σε retire, είσαι συνταξιούχος τώρα. Θα πας κάνα ταξίδι στην Ελλάδα, τι θα κάνεις? Όχι, ποτέ μου. Γιατί? Γιατί είναι κουμούνια. Ε? Είναι κουμούνια, βρε. Νο, βάλτο, τι. Ναι. Δεν σας πειράζουν, πρέπει να έρθετε στην Ελλάδα. Αυτό είναι για την Ελλάδα, όχι για εμάς στο εξωτερικό. Είναι ωραία η Ελλάδα, είναι ωραία η Καβάλα. Κλέψαν το σεφιπί μου το περασμένο χρόνο και έφυγα στα μισά. Λοιπόν, να έχεις καλή ημέρα. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, είμαστε τώρα στο, όπως είδατε εδώ, πολύ ωραίο εστιατόριο, το Δημήτρης Ρέστορατ, στο Τάπος Πριντς. Και εδώ είναι ο ιδιοκτήτης, η Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρης Αλιβάρας. Καλησπέρα. Μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο τώρα και στο Βεργίνα TV. Πες μου, σε παρακαλώ, γεννήθηκες εδώ στη Φλόριδα? Γεννημένο στο Οχάιο, στο γύπλουρο Οχάιο, στο Πρίσβο. Στο Οχάιο, ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ, για το εστιατόριο, το ξέρουμε μόνο, το έχω ξαναπαρουσιάσει, αλλά πες μας σχετικά, που ζητάει στην Ελλάδα να μάθουν, πώς πάνε οι δουλειές με το coronavirus σε 9 μήνες. Το κορώνα τι θα κάνουμε, είναι έτσι πως είναι, αλλά έχουμε χάσει 50% στη δουλειά, αλλά σιγά σιγά έρχεται πίσω. Περιμένουμε τους Καναδέζοι που έρχονται, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Έχουμε αυτούς που μένουν εδώ, που κρατάνε το μαγαζί σωστό. Και έτσι τι θα κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Το μαγαζί τώρα αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπουν, είναι αλλά ψαροταβένες στην Ελλάδα. Έχει ψάρια, έχει σταμπάκια, πες με τι ακριβώς έχεις. Στέκια, ό,τι θέλεις. Σουλάκια, αμερικάνικα, τα έχουμε όλα, μπριζόλες. Και είναι στο νερό, είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο στο νερό. Ναι, ήθελα έτσι να ταΐσαμε και τα ψάρια την ημέρα, δεν βγαίνουν. Ναι, ναι, πρέπει να περάσω το βράδυ, θα είναι ο Λάζαρος, να πάρουμε ένα βραδινό πλάν, κυρίες και κύριοι. Yeah. Θα το δείτε αργότερα, που έχουν χιλιάδες ψάρια με κάλα και τρώνε απ' έξω εδώ. Λοιπόν, χιλιάδες έχουν το βράδυ. Χιλιάδες. Έγινε, Δημήτρη.
Έχουμε τον Μιχάλη Σκυλά από την Κάλυμνο Σφουγγαράς. Εδώ το καΐκι του μόλις γύρισε σήμερα το πρωί από τα Σφουγγάρια. Θα μας τα πει ο ίδιος. Γεια σου Μιχάλη. Μόλις πέρασε και ο δήμαρχος μας, αλλά μας έχει γράψει κανονικά. Έρχεται εδώ. Ο, θα έρθει εδώ να μιλήσει. Εδώ θα έρθει. Ναι, γι' αυτό έρχεται. Λοιπόν, ακούω. Πες μας, πώς πήγε το ψάρεμα με τα Σφουγγάρια. Το ψάρεμα έξω δεν έχουμε το virus. Δεν έχουμε κορονοϊό εκεί. Δεν έχουμε κορονοϊό εκεί πέρα. Ναι. Τα Σφουγγάρια, δείξω τα Σφουγγάρια. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι 4 μεροκάματα. 4 μεροκάματα. 4 μεροκάματα, αλλά κερί δεν μας αφήνουν. Ναι, τώρα είναι καλός ο καιρός. Τώρα είναι καλός ο καιρός, αλλά δεν έχουμε και μέρος. Για πες μου κάτι, από ποιο μέρος είσαι Ελλάδας, από την Κάλυμνο? Καλύμνιος, Βέρα. Για πες μας, να δώσεις ένα μήνυμα εκεί πέρα στους Έλληνες πατριώτες, στην Κάλυμνο. Στους πατριώτες τους έχω επιθυμήσει. Τους έχεις επιθυμήσει. Τους έχω αποθυμήσει. Και ειδικά, ειδικά την Κάλυμνο. Ειδικά την Κάλυμνο. Για πες μου, σε παρακαλώ, με τον ιό, το coronavirus, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, έχουν κάνει εφέκτη στις επιχειρήσεις σας, εσάς? Σε εμάς όχι, στους εμπόρους ναι. Οι εμπόροι έχουν αρρωστήσει, αλλά τα σφουγγάρια δεν αρρωσταίνουν. Τα σφουγγάρια αρρωσταίνουν κι αυτά. Με αυτά που πετάνε στη θάλασσα μέσα, και γι' αυτά αρρωσταίνουν. Ναι. Έχει πάρει ο διάολος, αλλά ποιος θα μπει να μιλήσει. Αυτό είναι. Ποιος θα μπει. Μάλιστα. Κανένας. Ωραία λοιπόν, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Καλά ταξίδια. Χαιρετισμούς στην Κάλυμνο, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου και σε όλη την Ελλάδα να βάλουν το μυαλό τους ότι ο κορονοϊός είναι παρό. Είμαστε στο Sponsorama, στο τάπος της Φλόριδας, ιστορικό gift shop. Και εδώ έχει το καΐκι, το καραμπάκι, που πάει όλους τους Αμερικανούς τουρίστες. Έρχονται εδώ, παίρνουν κάτι, 10 δολάρια, 5 δολάρια, δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς, 25, να πάνε στο Lighthouse, εκεί που πήγαν οι Σφουγγαράδες, και βλέπουν που ακριβώς βγαίνουν τα σφουγγάρια. Εδώ είναι, όλοι περιμένουν και παρόλο ας πούμε που υπάρχει το coronavirus, έρχονται εδώ πέρα όλοι τους και εδώ είναι το λιμάνι του Τάπος Πρινς. Το καραβάκι αυτό είναι έτοιμο να φύγει. Έτοιμο να φύγει. Όπως είπε, είδαμε και το σκυλάκι εδώ. Let's see that red dog. Where are you guys from? South Carolina. South Carolina. Yeah. You come here in Taos Springs? Yeah. A lot? No, this is my first time here. First time? Yeah, I lived in Tampa a long time ago. Oh, well, that's very nice. Have a good trip. Thank you very much. Okay. Μας είπε η γυναίκα, πάμε το σκυλάκι της, βόρτα, να δει. Και όλοι κουβάλα τα σκυλάκια, ξέρετε. Τι νομίζω ότι τα κουβαλάνε. Εδώ επιτρέπονται τα πάντα. Welcome to Florida. Ξέρετε ότι η Φλόριδα, αγαπητοί φίλοι, είναι ελεύθερο μέρος. Και ο κυβερνήτης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάμε τώρα στο εστιατόριο μέσα, το Γιάννης Ταβέρνα. Είναι εξακουστό το εστιατόριο. Ήταν εδώ πέρα που είχε το New Year's Eve, το party, ξέρετε. Και είχε εδώ πέρα πολύ κόσμο. Όλοι θέλουν να είναι απ' έξω, να τρώνε έξω. Βαρβάρη είναι εδώ. Είμαι απ' έξω, ξέρετε, εδώ πέρα, ξέρετε, μια χαρά εδώ, στο Γιάννης Restaurant και ταβέρνα, στο ελληνικό χωριό. Τους βλέπετε όλους, είναι και τουρίστες, οι οποίοι έρχονται να δεκτήσουν κάτι. How are you guys doing? Can I catch you on TV in Greece? I love that. What am I interviewing for? Okay, this is going to be for the Vergina TV in Greece. What TV? In Greek, Vergina TV. It's a big network. Okay, how the food there? Oh, let me see. You got nice Greek salad. You vegetarian? And we love the. Where are you guys from? Here, from Vermont. Vermont. Yeah. Vermont. Hernando Beach, Florida. Aha. Uh-huh. And you? I am in my soul Greek.
Oh. Καλή Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Yes. Περάστε τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ωραία. Γεια σας, Ιγκρίδε. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι τουρίστες, παίζεις και κιθάρα. Yeah, and I'm going to play for my friends in Greece. Never on Sunday you're going to play? No, better play? Than that. Oh, let me see. The Lady of the Curie? Who are Ella. You? Bravo. Your friend coming by. Bravo. Okay. There is the little Bambinos. Where are you from? Where am I from? Wisconsin. Wisconsin. Yeah. Bravo. Yeah. Bravo. Bravo. That's where it's cold. Yeah. It's cold. Here it's very nice and hot, like Greece. Yeah, I'm moving here. Oh, you moved to Greece, right? This is Greece. The cheese head. Well, I like the Greece food. You like it? That's what Greece now. Welcome. Γεια σας. Είμαστε τώρα εδώ βραδάκι στο Tapos Prince. Εδώ μαζεύονται πάντα πολλοί Έλληνες. Η θερμοκρασία είναι φανταστική. Μια χαρά πάμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε. Πρώτο για το κορώνα και μετά για τον Τραμπ. Πάμε για το κορώνα. Η Κάτια Ραχοβίτης. Γεια σου Κάτια. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά. Πώς αισθάνεσαι, τι λες για την γρήπη αυτή. Ευτυχώς εδώ στο Tarpon Spring εμείς είμαστε καλά ακόμα. Γεμίσαν όλοι, γίνανε καλά όμως. Πολλοί γίνανε καλά, πολλοί όχι. Τι να κάνουμε. Όχι, όλοι γίνανε καλά όλοι. Πιο πολλοί γίνονται καλά. Ένα θάνατο μονάχα είχαμε, ένα 93 χρόνια. Ναι, στο Tarpon Spring είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Δεν μου λες τώρα που θέλω να μάθω στην Ελλάδα, πώς αισθάνεσαι για τον Τραμπ που έχασε και βγήκε ο Biden. Εγώ δεν ξέρω. Α, είσαι έξω από τα πολιτικά. Είμαι έξω από τα πολιτικά, μπράβο. Δεν λέω τίποτα. Για να πάμε εδώ πέρα, το όνομά σου. Βούλα Τσαμπούκος. Και φοράς και μάσκα. Yes. Ωραία, και καπνίζεις κιόλας. Yes. Για κάπνισα, πώς καπνίζεις. Έλα τώρα, πέσα μου κάτι, τι να πούμε. Δεν μάσκα σε δουν ωραία. Εδώ, εντάξει, λοιπόν, μίλα. Κάπνισε και το σιγάρι. Ήταν ο καλύτερος πρέσβεδερ που πέρασε στην Αμερική. I miss him, I love him. Ωραία, πες τώρα. Για feel bad που έφυγε. Τώρα με την κορώνα πώς πάμε εδώ πέρα. Με την κορώνα είμαστε μια χαρά. Εμείς δεν βλέπετε, γλεντάμε, ωραία περνάμε. Ωραία περνάτε. Ναι, καθόμαστε εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας, δεν έχουμε πρόβλημα. Το όνομά σου. Όλα στη Φλόριντα είναι πολύ το ωραία. Το όνομά σου. Βούλα Τσαμπούκος. Η κυρία Τσαμπούκος, ωραία. Μπράβο. Και είμαι από Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα. Χαιρετώ την Καλαμάτα, φυλάκια. Ωραία. Μια φιλιά σε όλου. Το όνομά σου, σε παρακαλώ. Άρτεμις Αθανασιάδου. Από πού είσαι, κυρία Άρτεμις? Εγώ είμαι Πειρώτισσα, αλλά έφυγα 2 χρόνια. 12 χρονών στην Αθήνα. Περιμένετε, παρακαλώ, ένα λεπτό. Για πες, σε παρακαλώ, τι νομίζεις για την κορώνα? Για την κορώνα, δόξα τω Θεώ εδώ. Δόξα τω Θεώ εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Για τον Τραμπ, τι νομίζεις που έχασε? Που έχασε, κακός. Τον αγαπούσες και εσύ, βλέπω. Μεγάλος ερωτός ο Τραμπ. Ωραία, λοιπόν. Το πες το όνομά σου, σε παρακαλώ. Μαρία Σουλούνια. Έλα Μαρία. Για πες μου, με την κορώνα πώς πάμε? Την κορώνα μια χαρά, δεν έχουμε κορώνα. Εμείς είμαστε ελεύθερα πουλιά. Δεν υπάρχει κορώνα πουθενά. Όλα είναι ένας μύθος για να μας εμβολιάσουν, αλλά εμείς δεν εμβολιαζόμαστε. Και βλέπω πριν, και ψώνησες εδώ πέρα. Βέβαια, φεύγω Ελλάδα. Τι, φεύγεις για την Ελλάδα? Ναι. Αμά. 21 Απριλίου πετάω. Έχω μέχρι τότε να βγει ο Τραμπ. Γιατί μόνο αυτός ήταν αρχηγός του κράτους. Το Τραμπ. Ο πλανητάρχης, όχι μόνο αρχηγός, πλανητάρχης όλου του κόσμου. Ο yes. καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από την Αμερική. Και από όλα τα κράτη φυσικά. Yes. Αλλά βγάλανε τώρα το μισοπεθαμένο, το τιμοθάνατο, μαζί με την άλλη την παιδόφιλη, γιατί όλοι παιδόφιλοι είναι μες στο κράτος τώρα. Την Παλώμα. Τα μάλα, πώς τη λένε αυτοί. Καμάλα, εμείς τη λέμε Παλώμα.
Και ο πορτοκαλής μας έφυγε, αλλά ο πορτοκαλής μας θα γυρίσει γρήγορα πίσω. Γρήγορα θα γυρίσει ο πορτοκαλής μας. Χωρίς το πορτοκαλί δεν ζούμε. Τα δίνω όλα για το πορτοκαλί. Ο καλύτερος και ας τους Έλληνες που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αν τους σώσει ο Biden. Ο Biden που θα τους χαντακώσει και θα χάσουν μια και καλή την Ελλάδα και θα χάσουν όλα τα δικαιώματά τους. Αυτοί θα είναι οι σκλάβοι για πάντα του Biden. Όχι εμείς που πιστεύουμε στον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ο καλύτερος πρόεδρος που έχει περάσει ποτέ από την Αμερική. Λοιπόν, κύριε όλα για όλα! Δύναμη, ρε! Δύναμη! Η Φλόριδα είναι δύναμη! Βλέπει όλοι χωρίς μάσκες, ελεύθερα πουλιά. Ο κυβερνήτης μας είναι μαζί με τον Τραμπ, στο δυνατό, τον αρχηγό του κόσμου. Και οι άλλοι κοιμισμένοι είναι πάνω στα βόρεια. Εδώ είναι η ελευθερία. Το Τέξας και η Φλόριδα, τα ελεύθερα state της Αμερικής. Ωραία, σε ευχαριστώ. Και Καλιφόρνια, μου είπε.